Chinese ramen I mean made in China. Coco Gotham. Και θέλεις τα ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια είμαι. Μια άλλα είσαι έξτρα λάδι. Εσπούδαζα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Oh. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω το πάμπο μου που μ' αγαπάμε πάσο. Σε πάρε το χώρο το και γίνεσαι το λάθος. Χαλαρά τα κες μου. Καλαρά. Hey. Ναι, Γιώργος Τάκος. Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα έρθω μεν απόψε για το μπουφέ. Μάλιστα. Ναι, ακυρώστε την κράτηση. Οικογενειακά προβλήματα. Αν έχετε πεθαρά θα καταλάβετε. Γιώργο, να που του λέτε στον άνθρωπο, μάνα μου. Ρε παιδί μου, κι αν έχετε στον άνθρωπο και κάνω του κράτηση. Εντάξει. Και σήμερα γίνουμε χακιμετανώσεις και ακυρώνω την εξαιτία της πεθεράς μου. Να σου υπενθυμίσω ότι η πεθερά σου είναι και η μάμα μου. Δεν μπορώ να καταλάβω να μου σου έκαμε η γυναίκα σε δεν τη χωνεύκεις. Μάρο μου, δεν είναι εύκολο να χωνεύσεις 80 κιλά κρέας. Γιώργο, τι κακονίδες που τη μάμα μου δηλαδή σε δεν τη χωνεύκεις, να σταματήσεις τα κακόγουστα αστεία. Σταματήσω τα κακόγουστα αστεία. Μάλιστα. Όχι, δεν έχω τίποτε με τη μάμα σου. Ίσα που την εκτιμώ πάρα πολύ και αγαπώ και γι' αυτό που την αστεύκουμε. Τα και μόνο που σε έκαμε εσένα είναι αρκετό. Ρε αγάπη μου, ερχόνται Χριστούγεννα, ξέρεις ότι κάθε Χριστούγεννα αγαπώ σε παραπάνω και θέλω να σου το λαλώ ότι σ' αγαπώ και να σου λαλώ ότι νιώθω τόσο ευτυχισμένος που σε έχω, ρε Μαρό. Μάνα μου, Γιώργο μου και εγώ, Γιώργο! Άντε ρε Γιώργο, μου το ξανακάνεις τούτο! Αγάπη μου, αγάπη μου. Άρα, χτύπασε το τηλέφωνο τώρα. Άντε τώρα, να τη μάνα σου, τώρα να δεις. Πού το ξέρεις εσύ την μάνα μου. Να δεις. Ναι. Ναι, μαμά. Τι θέλεις, μαμά. Ναι. Να φέρω και χόρτα και τη σαλάτα, μαμά. Είναι πάντα που μας χαλά τις καλές στιγμές. Είναι πάντα που πάει πιάστο πάει. Ναι, μαμά. Να φέρω, μαμά, και φρούτα, εντάξει. Άντε, γεια. Δεν πέρασε, Γιώργο, μου είναι ευτυχία. Ναι, μαμά, φιλιούμαστε. Φιλιούμαστε, μάμα. Ναι, Πάμπη μου, έτσι μέραν όλοι τα και εκκλησιαζόμαστε. Εκτός βέβαια από το γνωστό λουφαδόρο που κοιμάται ακόμα. Εσύ, πού είσαι? Κοντά στο πιάνο μας, Πάμπη μου. Να κλείσω γιατί συγκινήθηκα. Χριστούγεννα που να είναι φτάνω. Και τα κλάματα με πιάνουν που δεν μπορώ μαζί σου να είμαι εγώ. Ω, κοίτα ξεχάστε που μας έστειλε ο Σολής. Έχει μουσικούα. Να μου τώρα. Παπάκι! Πουλά μου! Αν δεν μπορώ να πιάσω τα λεφτά που έχει ο κουμπαράς μου. Αγάπη μου, τα λεφτά βάλουμε στο κουμπαρά για να τα φυλάω. Να τα πιάσουμε. Έχεις επιχειρήματα, δεν μπορώ να πω. Άντε, παπάκι, please. Ξέρεις τον τρόπο και κάνεις με ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά εσύ ξέρεις τον τρόπο να μ' ανοίξεις τον κουμπάρο μου. Μόνο στο μαθόρο. Δεν τρεπούμε πίσω από την κουρία του. Πώς θα το δείξουμε τώρα. Να το σπάσουμε. Να σπάσουμε, αγαπημένο, το λείπασε. Θέλω να σου πω να σου δώσω τα λεφτά που είσαι μέσα κουκουμάσια για να μην τα σπάσουμε. Ναι. Ρε, πόσα είσαι μέσα. 100 λίρες. Πού ξέρεις πως είσαι 100 λίρες καλή, ε? Εσύ πού ξέρεις πως είναι.
πίνεις πάμπι φτιακουρί. Αχ, πάμπι. Ρε ψάρι, δεν σου μπαίνεις έτσι μέσα χωρίς να χτυπήσεις. Με συγχωρείτε, πριγκιπέσα, δεν θα επαναληφθεί, με συγχωρείτε. Λοιπόν, κόψε τις τσόφτες, εντάξει. Καλά, sorry. Ξέρεις ότι είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Λέω, τι θέλεις, α. Αν είναι λεφτά, ξύχαστο. Όχι, αγάπη μου, για λεφτά έχω τον κόκο που έβαλε ούτε τόκον. Ναι, μπράβο. Έγινε και σκεπιτάρης. Λοιπόν, πέμουν να δούμε τι θέλεις. Θέλω, αν δεν σου είναι κόπος, να μου κάνεις μια χάρη. Το αν, εφυτέψαν το και δεν ευλάστησε. Του τον που κολλά τώρα. Πού ποτέ έτσι μου ήρθε. Α, ξέρεις, το θέμα είναι ότι, όπως ξέρεις, εγώ δεν έχω αυτοκίνητο. Α, θέλεις να σου χωράσω αυτοκίνητο, ξύχαστο. Τα μαχαζιά κλειστά σήμερα. Όχι, αδελφούλα μου, θέλω να με πετάξεις ως τη γιαγιά την Τότα. Αν δεν σου είναι κόπο, και αν δεν σε πειράζει, και αν δεν σε βγάλει από το πρόγραμμα σου. Κατάλαβα, μεταβολή, χαίρετε. Λέω, Μιχαλάκι μου. Μιχαλάκι μου. Σήμερα Χριστούγεννα και θέλω να είμαι καλή μαζί σου. Λοιπόν, εξάλλου θέλω να δω και εγώ την Πλατεία Ελευθερίας πώς είναι στολής ένας ζαμπέτας. Ο ζαμπέτας, τούτον που τον θυμηθήκες τώρα. Πένι μου, ζαμπέλα μου το λαλού, ζαμπέλα. Μα ναι, για να μου κάνεις τον έξυπνο να με βριάσεις, έτσι να σε πάρω. Όχι, 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 εντάξει, ζαμπέτα να το λαλεί, ζαμπέτα. Ό,τι θέλεις, εντάξει. Καλά, πάω και να αρχίσεις, εντάξει. Ναι, πιένε, και αρχούμε. Αδελφούλα μου. Σωστά. Σωστά. Ούτε τσεκ που σωστά. Σωστά. Ούτε βίζακα. Ναι, σωστά. Δεν έχεις βίζακα. Μα είσαι μη τσάκο, αγάπη μου. Περίμενε να μεγαλώσεις ακόμα δύο ρεγαλία. Χρειάζομαι λεφτά και έχω μόνο στο κουκουμά. Καλά, τι χρειάζεσαι τα λεφτά. Εξία μου, καταλάβω. Είναι να πάεις σπουδές και το μας το είπες. Χρειάζομαι το για την Άννα. Για την Άννα. Μα είναι να πάει στο κέντρο της Βύση, να την ακούσει που τραγουδά. Η Άννα είναι η συμμαθήτρια μου που κάθεται μπροστά μου και νομίζω ότι χρειάζεται λεφτά. Συμμαθήτρια σου, κάτσε γιατί μπορεί να χάσει μερικά επεισόδια. Πες μου, γιατί θέλει τα λεφτά η Άννα. Επειδή είναι Χριστούγεννα και η Άννα δεν έχει μπαμπά όπως εγώ. Έχει μπαμπά η Άννα. Όχι, είπε μου η Άννα ότι ο μπαμπάς της επί ψηλά στο Θεό. Ναι, αλλά κάτω στη γη έχει κάτι αγγέλους. Είσαι κάτι αγγέλους, αγάπη μου. Πιένε, φέρ' το σφυρί, να δω εγώ με μπαστιχελέ. Γρήγορα! Τέλο, κουκουμά. Καμνή κρύο στον Αντίνο Νικόλα μου. Κι βομβαρδισμή, μάνα μου. Εν τώρα που τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τι θα σου μαϊρέψει σήμερα η νύφη μας. Αποκλείεται να σου κάνει φλαούνες. Διότι δεν είναι Πάσχα. Η Τότα μιλά. Ξέρεις πολλές τότες η γυναίκα σου. Τώρα πράγματι δεν θυμάσαι ή είναι επίτηδες που το κάνεις για να με νευριάζεις. Σταύρο. Hello, mother. Goodbye, mother. Αγγλομαθή μου, περίμενα να σε ρωτήσω κάτι. Yeah. Εσύ ευθύνεσαι για το στάβλο, δάμε. Γιατί ρε, μαμά, μόνο εγώ έτρωεψες. Ποιος άλλος έτρωε μαζί σου. Εγώ και η... Ναι, ποια. Εγώ. Α, εσύ και εσύ δηλαδή. Ναι. Άλλη φορά που να ξαναφάτε εσείς οι δυο μαζί, να μην μου το κάνεις να με σαν τα φάτε με το ζώο. Ηρέμησε ρε μαμά, ηρέμησε χαλαρά. Χριστούγεννα σήμερα. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά. Μάικ, μην κάνεις πατινάσπα στα νεύρα μου. Λοιπόν. Με μου λένε σε μένα χαλαρά, αφήνετε με να ηρεμήσω. Λοιπόν, εγώ έφυγα, εντάξει. Ποιος είναι να σε πάρει ο παπάς σου. Θα έχει την τιμή να τον πάρω εγώ. Λοιπόν, εγώ πάω στο αυτοκίνητο και περιμένω, εντάξει. Έχεις κανέναν καινούργιο σύντη. Μην τολμήσεις να ζήσεις πάνω στα συντή, διότι είναι του σταθμού και έχω διάθεση να πληρώνω τις ζημιές σου. Γιατί ποτέ έσπασα συντή. Γενικώ σπάζεις μου τα νεύρα μου. Άντε πάνε να μας. Ένα λεπτό, παιδιά μου, ηρεμήστε σας παρακαλώ. Μάνα με Χριστούγεννα, μη σιλοτρώεστε σαν το σιλό με την κάτα. Μαμά, είναι ωραία τα μαλλιά μου. Καρτιέρω μια φορά να μου κάνεις μια ερώτηση σχετική με το πανεπιστήμιο, αγάπη μου. Ο Παναγία μου, ρε μαμά, με συγχύσεις έτσι σήμερα με τα πανεπιστήμια. Κι άμα συγχύσεις, σε χαλούν τα μαλλιά σου, ναι. Σου είσαι ρε. Να μου γυρεύκεις ζάνο. Είπα να έρθω κανένα καιρό να δω να μου γίνεται. Σήμερα, Χριστούγεννα ημέρα, που είναι το off σου. Βαρκέσαι. Ούλες ημέρες ήδη. Off, ξι off. Ρε μα περιπέζεις μας. Δεν είχα να μπουν να κάνω. Για να πάω να βρεις την Κυριακού του Χρυσοστομή ρε.
Ποια? Την κόμενα, την κόρη του ψάλτη που νύβρες μες στην εκκλησιά και μη τσοκάμισες σου και ερωτεύτηκες την και κλείσετε ραντεβού σήμερα και γι' αυτό που ενεδέχτηκε να αλλάξει τη βαριά μαζί μου. Σιγά ρε, την κόμενα. Κατάλαβα, με τον νου σου κάμνες Παναήρη. Τι είναι τα Παναήρη, του κατακλυσμού. Δεν μη ξάζεις, πας τη φόρμα και καθαρή. Τώρα είναι δυνατόν, αγάπη μου, μία ημέρα που είσαι να μείνει σπίτι με τους γονείς της, να τη δούμε και να μας δει, να πιάσει το αυτοκίνητο και να εξαφανιστεί. Ρε παιδί μου, εντάξει, άστε να πάει με τις φίλες της. Τι θα κάτσεις να κάνει μαζί, μαρέ μαρό. Αν είμαι τις φίλες της που επίε, δεν ανησυχώ καθόλου. Αλλά πολλά φοβούμαι ότι με τούτο μυστήριο των τύπων που γυρίζει, να μου το λαλούν φτιακά. Φάζει ένα ξυπνή πέρι. Κοίταξε, ο Γιώργος Τάκος θα το εξετάσει για αυτό το ζήτημα. Δεν σε ανησυχεί. Δηλαδή δεν είναι ερωτευμένη μαζί του. Ναι, αποκλείεται. Είναι και κακό του τώρα, μάρο. Θέλεις να πεις ότι μπορεί να προχωρήσουν, ας πούμε, και σε κάτι σοβαρό. Φαίνεται ένα έξυπνο ζητούμε να με φάσει. Δεν είμαι τόσο σίγουρη για τούτο. Μια τα ακούω, πήρε την πουταγωνίδια μου. Α, ναι, ευτυχώς που μου το εξήγησες. Τώρα ως μάνα, εγώ ησύχασα, τι να σου πω. Αφήστε τώρα τούτα και κοίταξε την τακούα μας, δαμέ, κοίταξε το αστέρι μας. Κάλια, πού δεν έβρισε αγάπη μου τούτα όλα τα λεφτά. Έσπασα τον κουμπαρά. Γιατί? Γιατί δεν έχω μισθό, ούτε τσέκου, ούτε βίζα. Καρέ μου, έπαιζε σπιρετό. Χρειάζομαι λεφτά, μαμά. Γιατί? Ξέρω, δεν έσπω ύστερα. Να ξέρεις όμως ότι τούτη η τακούα είναι μία τσακούα. Πρέπει να σε αφήσω γιατί κάποιος την πάει, είναι ο Μάικ μας. Ο Μάικ είναι ο άγγονας μας, Νικόλα. Λοιπόν, αντίνεσαι καλά. Μην ξεχάνεις πως είσαι χειμώνας. Έρχομαι, Μάικ! Να μου κάνουμε έτσι πράγμα, ναι, κυρία Κούλα, ρε. Αγία μου, ρε, αν πιάσει, μισή ώρα μου κάθεσαι και κλαίσαι και λαλείς μου την ίδια κουβέντα. Πέ μας είναι που σου έκανε. Να μου κάνουμε έτσι πράγμα, ρε, κουμπάρ. Άντε, πάλι. Κόλλησε η βελόνα του, α. Εκαρτέρουν την έξω που την εκκλησιάν, όπως εσύ φωνήσαν. Έβαλα και τα καλά. Τούτα είναι τα καλά σου. Τελειώνει ο παπάφωτης στη λειτουργία και περίμενα την στο κάντσελον να φκεί. Που την αγωνία μου ήταν να σπάσει η καρκιά μου. Έσπασε μας εμάς, παρακάτω. Ρε να φανταστείς ότι άκουγα την καρκιά μου που φάκα, ρε. Ρε παρέτα με την καρκιά σου, δεν είμαι καρδιολόγος. Πέ μας παρακάτω, ήρθε ξανά ήρθε. Που το άγχος μου στεγνώσαν τα σάλια μου. Εδρώναν τα σάρκα μου σαν να γεγάλευκα τη τσούρα του δικαιού μας του λαμπρί. Ταρατατάν, ταρατατάν. Μην το κάνεις έτσι. Μουσική αγωνίας. Τέλειωνε ρε, πέ μας ένα που κάνει, αν που γίνηκε. Έτω, φκένει η κυριακούλα από την εκκλησιά. Με ένα μαλλιάρο. Τι μαλλιάρο, πήγε με ο σύλλος στην εκκλησιά. Γκόμενο ρε, είχε πέντε δάχτυλα μαλλιά. Η κόρη του ψάλτη έχει γκόμενο. Ρε, τούτη το αρσενικός κάτω σε γύριζε, δει ρε. Κάτω σε αρσενικός έγυριζε να τη δει, αλλά ο τύπος έγυρισε. Καλό πως είναι παραπάνω απερπισμένος που λέω, σωρί. Ρώτησα και μάθα, που άλλο χόρκο, ξενοχωρήτης. Κρίμα στο παιδί. Άκουσα ότι προξενεύκουν της του. Σοβαρά. Πρέπει να χαίρεσαι, ρε. Δεν να χαίρω. Πού γλίτωσες. Κι άι στην τηλεόραση, είναι σφασμένη, ήταν που πιλατεύκητσα. Μάικ μου. Ναι. Φέρνεις μου το άλλα, σε παρακαλώ. Πού είναι η γιαγιά. Και με που πάνω σου στο ντουλαπάκι. Καλά, ναι, κάτω ναι, έρχεται. Πάντως τώρα στα φυλάκια είναι υπέροχα, γιαγιά. Μάικ, όχι να τα φαϊσούλα. Να τα βάλουμε στην παραγέμιση. Εντάξει, για δυο τρία να πάω. Γιαγιά, τι μου είπες άλλας. Ναι, αγάπη μου, το λεπτό νόη το χοντρό. Μάικ, ελπίζω να μην σπάσεις τίποτε. Όχι, γιαγιά, με φάσε, δεν μου να σπάσω. Όχι, διότι είχε μέσα φυλάω το κινέζικο σετ που είναι να δώσω πρίκα στη πένη μας. Όχι, γιαγιά, με φάσε, εντάξει, λαλό σου. Είναι έναν υπέροχο σετ από κινέζικη πορσελάνη. Θα δώσω και τα 12 φλιντζάνια στη πένη. Ναι, γιαγιά, πειράζει να τις δω και εις 11. Ρε, εάν έσπασες το φλιντζάνι, θα σε σκοτώσω! Όχι, γιαγιά, με φωνάζεις, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, γιαγιά, η Πέννη ουδέποτε ήταν καλή στα μαθηματικά. Έτσι να κατα... Πάμπι μου, τελικά θα τα καταφέρω να έρθω στο ξενοδοχείο να σε δω. Ναι, κάτι μου έτυχε. Τι να κάνουμε, Πάμπι μου.
Υπομονή. Πειράζει, για να με επιθυμήσεις παραπάνω. Μάνα μου, αγαπούλα μου, γλυκιά μου, κόρη. Συγκινηθήκα πολλά έτσι που έκαμες για να μαζέψεις λεφτά για τη φίλη σου την Άννα. Άννα, μάνα μου, που τα σκέφτηκα. Ναι, ποιος άλλος το σκέφτηκε? Σκέφτηκα το μαζί με το Σωτηράκι. Μπράβο και στο Σωτηράκι. Και θέλω να μάθεις, κυρία μαμά, γι' αυτό πετράγουν τα καλαντέχτες. Για να μαζέψω λεφτά για την Άννα. Αλλά έχασα το τύμπανο. Είδες, κυρία Μαρό, είδες. Βάλεις εμπόδια στα σχέδια του μωρού. Πού ήθελες να ξέρω εγώ, αγάπη μου, τον λόγο που αποφάσισε ξαφνικά η Κάλλια να γίνει ο μικρός τυμπανιστής? Κυρία Μαρό, οφείλεις να μυρίζεσαι την καλοσύνη του μωρού σου. Αγάπη μου, εσύ Γιώργο μου, γιατί δεν την εμυριστήκες? Είμαι λίγο γρυπωμένος και ζούπωσον η μούτη μου. Μάικ! Μάικου! Τι θέλεις ρε γιαγιά, είπα σου χίλιες φορές ότι άμα βλέπω τηλεόραση κι άμα αντρώ, θα με ενοχλούν. Μάρα μου, σαν να γεμύρισε ο γάλος. Άνοιξε το φούρνο να το δεις. Να το δω. Γιαγιά, το γάλο μόνο να τον τρώω ξέρω, ήξερα να τον εβλέπω. Αγάπη μου, έλεξε τον, άμα και κάψαμε εδώ. Καλά, 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 τον ελέξω. Ρε Μάικ, το ταψί μάνα μου πρέπει να το πιάσεις με τις πιάστρες. Είπες μου για να πιάσω το ταψί με τις πιάστρες, δεν μου είπες. Πονώ. Να σου περάσει. Ο γάλος τι λέει? Ο γάλος τι λέει? Ο γάλος δεν είπε τίποτε. Δεν μίλησε. Ρε Μάικ. Ρε Μάικ μου, εγώ μάνα μου ονειρεύομαι να σε κάνω γιατρό. Ποιος θα σε εμπιστευτεί, γεύω να το χειρουργήσεις. Άμα είναι ένα γάλο δεν μπορείς να τον εξετάσεις. Να πού να κάνω τώρα. Πιένε πια κανέναν καφέ να φέρεις τα μύτια σου και με ζαλίζεις. Θέλεις να σου φέρω εσένα? Ναι, φέρουμε έναν σε όλους. Α? Ανοιχτό σαν το μάππρο. Το ρίκο το μάππρο. Ρε αντρό, καταλάβεις δουλεύκο ρε κούμπαν, έτσι με οφεγώ. Να πάω να πίνω καφέδες στις καφετερίες. Επίραξες σε ρε, εγώ σου έφκαλα η βάρδια, να. Είναι μόνο να κάνω, ήταν να πάω να βρεις την κυριακούνη μίση μου και εμείς κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς το... Χωρίς την κόμενα του Αρχαγγέλου. Δεν τη λέτε έτσι, εντάξει. Καλά ρε, αφού από τον Αρχάγγελο, να μου θέλεις να την πω, κόμενα του Στροβόλου. Αγάπη μου, ξέρουμε που είναι το σπίτι της Άννας. Ναι, ρώτησα και έμαθα. Μάνα μου τώρα, έκαμε τις έρευνες της. Ναι, αλλά θα πρέπει να τις πάρουμε τα λεφτά σήμερα που είναι Χριστούγεννα. Είναι καλύτερα να τις τα πάρουμε πριν να πάμε στη γιαγιά σου, ναι. Καλή ιδέα. Είναι καλή μου. Εξαρτάται. Και από τι εξαρτάται, αγάπη μου? Από το Σωτηράκι. Τι τα επιρροή είναι ο Σωτηράκης, ούτε κόβει ανάνα ήταν. Αφού συμφωνήσαμε να τα πάρουμε μαζί. Α, και οι συμφωνίες, όπως λέει η Tacos Developers, πρέπει να τηρούνται. Ναι, αγάπη μου, αλλά σήμερα είναι Χριστούγεννα. Κοντεύει μεσημέρι. Μπορεί ο Σωτηράκης να έχει κανονίσει κάτι άλλο για σήμερα. Αποκλείεται. Ω, γιατί είσαι τόσο σιωπηλή? Επειδή πάτε να μην κανονίσω τίποτε άλλο, να δεν του τηλεφωνήσω εγώ. Πα! Τσαρίνα η κόρη μας, α. Κάτι έφερε και που σε ένα ρέμαρο. Γιώργο! Ρε, όταν να καταλάβεις ότι η πένη για μένα δεν είναι σκεφτικόμενα. Και είναι τα άλλο σου ένι. Είναι το αίσθημα μου, είναι ο έρωτας μου, αγιάτρευτος, είναι γενικά η ζωή μου, είναι η πιο γλυκιά. Κανεί ρε, κανεί και σιώνωσε στα χαμέ ρε, που τα σωρώ πια κολλήτσιαζε το πάτωμα. Αμέ σε κόφτω αν κολλήτσιαζε το πάτωμα, εντάξει, εγώ να σου φουγκαρίσω. Ελλάδα ρε. Να μου. Θόρε. Ένι. Ένι. Η έκπληξη, η έκπληξη, μωρό μου, η πιο μεγάλη στη ζωή μου. Σαν να ήταν χτες που ήρθε ο παππούς σου και ζήτησε με από τον πατέρα μου. Ου, γιαγιά, παράτα με την αρχαία ιστορία. Έχει ωραίο σιό στην τηλεόραση. Αγάπη μου, πήγαινε σβή στο φούρνο και έλα να σου παραγγείλει, γιαγιά, τι θα κάνεις άμα πάεις να ζητήσεις το χέρι μιας κοπέλας. Με φάση, γιαγιά, δεν έχω σκοπό να ζητήσω μόνο το χέρι μιας κοπέλας. Θα ζητήσω ολόκληρη την κοπέλα. Σέρκα, πόθηκα κλπ. Κλπ. Άμα έρθει την ώρα, ξέρω τα μου να κάνω, μην ανησυχείς. Μάνα μου, τον άγκονα μου και μεγάλωσε. Ναι, γιαγιά μου, τρώω όλο το φαΐ μου. Ρε, καλώς το λεβεντόπεδο της γειτονιάς. Μα πώς θέλετε. Πού ήταν ανοιχτή η πόρτα, ήμουν στην Ή.
Α, μάλιστα. Είμαστε στην καλά σου, Σωτηράκη μου. Πρώτα ο κόσμος λέει χρόνια πολλά. Α, βέβαια. Σωστό. Σωστό, Σωτηράκη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Χρόνια πολλά για αυτή η σμέρα, λεπεντή. Επίσης, μόλις μου τηλεφωνήσε η Γκάλια, ήρθα. Ε, βέβαια. Είναι να την μπόρεσα, σε έκανε κι άλλος. Θέλεις το κόρπο. Πρέπει να αφήνεις τις γυναίκες να νομίζουν ότι σε κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ εμείς κάνουμε τις γυναίκες ό,τι θέλουμε. Σωστό. Πολύ, πολύ σωστό, ρε Σωτηράκη. Πού το έμαθες τούτο. Μεταξύ μας, βέβαια. Μεταξύ μας. Άκουσα τον παπά μου να του το λέει σε ένα φίλο του. Α, μάλιστα. Ε, σωστό. Μπράβο, ρε Σωτηράκη. Αγάπη. Τα λουλούδια είναι για μένα. Όχι, μόνο στα κορίτσια προσφέρουμε λουλούδια. Σωστό, σωστό για τούτο. Λοιπόν, θέλεις την Γκάλια τώρα. Άκου με και να μάθεις πολλά από μένα. Εντάξει, εντάξει. Είσαι σοφός, πράγματι. Σοφότατος. Τούτο μαλλί είναι της μόδας τώρα, έτσι που το κάνεις, ναι. Σοφή μόδα. Μπράβο, ρε Σωτηράκη. Στο πήρες το μάξι της τετές σου, α. Πάμπη, η γιαγιά μου είναι στετέ, γιαγιά. Είναι το ίδιο. Τέλος πάντων. Δηλαδή οι τάκοι τώρα νομίζουν ότι είσαι και εσύ στις τέτες σου, στη γιαγιά σου. Δεν ξέρω τι μπορεί να νομίζουν, αλλά το σίγουρο είναι ότι ανησυχούν πολλά. Πάμπη, μου πιέζουν με πάρα πολλά. Θέλουν να μάθουν για σένα, θέλουν να σε γνωρίσουν. Να με γνωρίσουν. Όχι, Πάμπη μου, δεν είσαι έτοιμος ακόμα για να αντέξεις την ανάκριση της Μαροστάκου. Η μαμά μου ακούει το επίθετο φκιακουρίς και φκαλές πυρούθηκια. Έχω μια πολλά καλή αληθή για τα σπυρούθηκια. Γυναίκες άντρας, Μάικ μου, η συμβουλή της γιαγιάς σου να είσαι πάντα ρομαντικός. Έτσι αρέσκεις στις κοπέλες. Με φάση, γιαγιά μου, με φάση και εγώ θα ζητήσω πρίκα και να δω και τον Μάικ Μούκτη. Πρίκα, ο παππούς σου δεν ζήτησε φιλοκρόμιδο. Ναι, γιαγιά, δεν ζήτησε τίποτε γιατί ο παππούς μου έπιασε τις πληροφορίες που ήθελε. Έμαθε ότι είσαι μοναχοκόρη και ότι να τα πιάνε σούλα εσύ, έξυπνος, μάγκας. Αντροπή σου. Ο παππούς σου ήταν ένας υπότης. Ναι, που ήρθε να σε πιάσει με το άσπρο το άλογο ή με το μαύρο το γαϊδουράκι. Κατά κρύβια, με το μαύρο το ταξί που είστε. Ταξί, ο είμαι κάρο. Κάρο, δεν πω θυμήθηκες τώρα. Θέλω να πεις, γιαγιά, στους τσερούς σας είσαι τα αυτοκίνητα. Τι γονά καλά να είναι στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστουγέννα και πρωτοχρονιά. Λίγο να καλάντας, σκορπίσαν παντού κάθε σπίτι μια γωνιά του μικρού Χριστού. Μπράβο, μωρά μου, μπράβο, μπράβο. Είναι τα πιο ωραία καλάντα που άκουσα στη ζωή μου. Ναι, ρε, μωρά μου. Οπωσδήποτε. Αγάπες μου. Μωρά, ναι, μωρά μου, ναι. Θα σας δώκω... του δυο λίρες. Όχι όμως δυο λίρες, κύριε Δάκο. Γιατί, Σωτηράκη μου, Ελιάκη μου. Σκιώσου, τέσσερις, αγάπη μου. Τέσσερις λίρες το λεπτό να βγάλει το πρόεδρος. Κύριε Δάκο, δεν είπαμε ότι το σπίτι χρωστάτε το. Χρωστούμε το Σωτηράκι μου, αλλά δεν το ξοφλήσουμε. Δεν νομίζω να τα καταφέρετε. Γιατί, Σωτηράκι μου, πώς έφτασες στον το συμπέρασμα. Σωτηράκι είναι πολύ έξυπνος. Κάνει όλες τις ασκήσεις των μαθηματικών του. Α, ορίστε, μίλησε και το fan club του Σωτηράκι. Ναι, πουλά μου, άφησε το να μας εξηγήσει το Σωτηράκι τι εννοεί. Εάν μας διάτε κάθε μέρα που τέσσερις λίρες, είναι τέλος να ξοφλίζετε το σπίτι σας. Δηλαδή πόσα πρέπει να σας δώσουμε. Πέντα σε έναν καλά. Ω, είδες, οικονομικό πνεύμα ο Σωτηράκης. Μα ξέρεις ότι άρχιψες να συμπαθώ πολλά τον μωρό, να. Ναι, τώρα που πες πόσο χρονό, αλήθεια, ποτέ μας είπες πόσο χρόνο είσαι. Πόσο είσαι. Θέλεις μέλο μακάρονα. Έτσι δοκιμάσαις, τα είναι πολλά ωραία. Έκαμες τα με τα χεράκια σου, γιαγιά μου. Με τα χεράκια μου τα έφερα από το ζαχαροπλαστείο. Αχ, γιαγιά, αχ. Αν περάσετε έτσι τα ριαλιά σας, να αφήσετε χρέη της Γκάλιας. Έτσι συμφέρον το λόγο σου, όσο κρατήσεις. Εγώ θέλω χρέη, θέλω να γίνω από το μοντέλ. Ω, τώρα το ακούω, Γκάλια του, τότε δεν μ' αρέσει. Α, πες τα χρυσόστομε, πες τα. Πρώτον, κύριε Τάκο, πρέπει να μας ενταγκουμαντάει τα λεφτά σας. Και δεύτερον, πρέπει να μην αφήσετε την Γκάλια να γίνει φωτομοντέλο. Εντάξει, και μου. Το σημειώνω, Σωτηράκη. Το σημειώνω. Σωτηράκη, είπες ότι συμπαθώ σε πάρα πολλά. Πάμπη μου, σαν γονείς ανησυχούν με το πιο βγαίνει η κόρη τους.
Πένι, ξέρεις πολλά καλά ότι εγώ έχω σοβαρό σκοπό, να είναι και περιπέζω σε. Τούτον έλειψε. Να περιπέξεις μια πενιντάκου. Θύμωσε το μωρό μου. Ένα φυλάκι να ερεμισεί. Καλά Χριστούγεννα. Πάμπι μου, με σένα θα είναι ολογλύκα. Ο παππούς σου Μάικ μου ήταν πολλά ερωτευμένος μαζί μου. Γιαγιά, στα νιάτα σου πρέπει να ήσουν τάκα. Ένα μόνο σου λέω. Η γιαγιά σου ευκήκε μνης Λευκοσία. Α, ναι. Ο παπάς μου πάντως γιαγιά λέει ότι ευκήκες μνης Λευκοσία γιατί ο παπάς σου, δηλαδή ο προπάππους μου, ήταν μέλος της Επιτροπής για τα Καλλιστεία. Είσαι μέσο δηλαδή. Λοιπόν, του παπά σου θα του βάλω πιπέρι στη γλώσσα του. Ευκήκα μνης Λευκοσία διότι ήμουν η πιο ωραία με την αξία μου. Εντάξει, εντάξει, πιστεύκωσε. Όχι, αν θέλεις ρώτα και εσύνους που ήταν μέλη της Κρητικής Επιτροπής. Μα να ζου γιαγιά, πού να βρω τώρα κανένα από το 1930. Πάντως τώρα από το θωρά είναι και πολλά ψηλά. Που το θωρεί μια γυάλια. Είμαστε στον 11ο, είναι και ο Spider-Man. Έλα που θα είναι στους αρκάδες. Ού, παρέτα μας. Να σπίνει τις τεντές μου, θέλετε που θα είναι, έλα να είσαι. Όχι, ευχαριστώ. Αθόρετη, να. Αφήκε τον τραχανά και τρώει τα νερά. Γιαγιά, διάσου καμιά μυρωθιά. Σαν να σε κάτι κρούσει. Σαν να και μυρίζει κρουσμένος Γάλλος. Μάικ, έσβησες το φούρνο που σου είπα. Ναι, γιαγιά, έσβησα το. Γιε μου, είσαι σίγουρο. Ναι, γιαγιά, γιατί με τίποτε σβηστός, έγινησα το κουμπί αριστερά. Γιε μου, είσαι σβηστός. Αριστερά ο φούρνος δυναμώνει, δεν σβήνει. Μου το πες τούτο, γιαγιά, μου το πες. Ο Γάλλος. Πάμπη, κοίτα. Απαναγιά μου. Τι έσωρε, σκου. Την ώρα που θωρώ. Πέρασε την ώρα και δεν το καταλάβαμε. Α, ο χρόνο δεν έχει σημασία για του ερωτευμένου. Δεν θα μου πέτε το μάστρο μου, εσκαστό που φύγαμε τη δουλειά, ρε αγάπη. Και πολύ καλά έκαμε. Πρέπει να ρισκάρει και να μου αποδεικνύει την αγάπη σου. Άρε, ποιανή, τι μου κάμνει. Τι σου κάμνω, μωρό μου. Έπαιρνα να μην ξέσα τα ούλα για δουλειά, είναι μαστόρο. Ω, σοβαρά αυτό, θα το πάρω σαν κομπλιμέντο. Όπω θέλει, πάρτο. Εγώ νομίζω τον πόνο μου φέτο μου ήταν αργία. Ακόμα να πια. Βάτε, φιάμε. Μα που τα τώρα, αφού παίρνουμε τόσο ωραία. Δεν καταλάβει ένα βρω τον πελά μου, είμαι στο μερκάσαμε. Ποιο ένα τρώει τραπέζια. Πάμε να δούμε τη Φάτμη το ζω στην πλατεία Ελευθερία. Δεν με μένα και το ίδιο είναι. Και εγώ ζώ είμαι. Και μάλιστα ζώ μου το γυρεύει και ο μάστρο. Καλά, ναι, μπορεί να μιλήσει του μάστρου σου για τον έρωτα μα και να σε καταλάβει. Ναι, αλλά εγώ ξέρει, μάστρε μου, έφυγα καστό που τη δουλειά για να πάω να δω τη Φάτμη το ζώ. Να καταλάβει, καλό, να καταλάβει. Να καταλάβει ότι είμαστε και πιο καταφτύσιμοι. Τέλος πάντων, δεν είσαι ρομαντικός. Να πάω στη γιαγιά μου. Τώρα που είστε γιαγιά, θυμήκα και εγώ είστε τέ μου, ρε. Πού κολλάει είστε τέ σου με τη γιαγιά μου. Νομίζω να μου και καλή μου λουστρίνα φέτος. Κάτε, φύγαμε. Ξεκούρλε. Πάμπι. Πάμπι, στα μάνα να κουράσω, κόψε με η μπότα. Και πρέπει να μου κόψει πέντε μου μάστρος, α. Πάμπι. Χαίρε,
θέλετε, κύριε άντρο, άνανδρε. Από πιάστε και να μου στέλνει μπορεί να πας στην κεφαλαίρα του. Άντρε, μωρό μου, φέρει την μποϊνά σου. Την μποϊνά. Την πότα. Τι κάνεις εσύ δάμε, ρε, είσαι off. Εν ούφο που είναι, όχι off. Έμεινα να κάνω τη δουλειά σου για να σε καλύψω, κύριε Πάμπη, παρόλο που είμαι off. Σήμερα σε πιάνει καλός είναι, εχθές που σε παρακαλούν και εγώ και πιένει πέζες περλό. Εχθές είχα στο νου μου την κυρία Γκούλα. Σήμερα έχασες τα ούλα. Ρε, αντί να μου λαλείς ευχαριστώ που έκατσα να κάνω τη δουλειά σου για να γυρίζεις έξω να κάνεις το Ρουντόλφ το ελαφάκι με την ελαφίνα σου, έχεις και παράπονο, ρε. Εντάξει, ρε, Άνιπι. Τελικά να πούμε εσύ και το πρώτο να ανιψινά. Καλά Χριστούγεννα, Δεσποινής Πενιτάκου. Αίσθημα του Μπάμπη πια κουρί. Ω, καλά Χριστούγεννα, κύριε άντρο. Ανιψέ του Μπάμπη πια κουρί. Λοιπόν, γιαγιά με φάση, α. Με τούτο αποσμητικό θα φύγει η ροθιά του καμένου γάλου. Μα πότε! Σίγουρα πριν τα φώτα, γιαγιά. Γεια μου, σταμάτα να πητάς αποσμητικό τουαλέτας. Είπα σου χίλιες φορές να χρησιμοποιείς αποσμητικό σώματος. Με φάση, αγάπη μου, τούτο το αποσμητικό μου σου τερκάζει άρωμα και παρισού. Θα είσαι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιαγιά, με του! Ό,τι και να πω, μάνα μου, γεγονός παραμένει ότι ο Γάλλος σε πήρε. Ω, μα καλέσετε και Γάλλον. Ω, χαρέσκω μου πολλά οι Γάλλοι. Ο Γάλλος, κόρη μου, η Γαλλοπούλα. Έκαψε την τούτος. Τούτος. Τούτος, γιαγιά, είμαι εγώ. Και κάψα τον. Επομαύρισε λίγο, αλλά νομίζω πάλι τρώεται εγώ. Μάνα μου, ήρθαμε και εμείς, αρχίσαμε να. Μα να που μυρίζει έτσι, μυρίζει καμένος Γάλλος με άρωμα και παρισιού. Να πού είναι ο Γιώργος και το μωρό. Έτσι, μαμά, είναι κάποιες άλλες, δεν ξέρεις το Γιώργο. 75 πισινές ώστε παρκάρι, έρχονται. Πέτους, μαμά, να μην κατεβούν. Γιατί? Μαμά, ο Βλάκας ο γιος σου έκαψε την Γαλλοπούλα της γιαγιάς. Εν το πιστεύω, κι είχα έναν κακό προαίσθημα για σήμερα. Κουβάλιζα και εγώ τα χόρτα να κάνουμε σαλάτα. Μια και κάει και ο Γάλλος, είμαστε μόνο με τα χόρτα. Έγκαμνουμε Δευτέρα της Καθαράς και Χριστούγεννα να κάνουμε παράτσι. Μάρο! Εντάξει, μάμα, εντάξει, άτε, θέλω να μου μαραζώνετε. Έτσι, μέρα Χριστούγεννα, να περάσουμε όλοι μαζί, να όμορφα σηκωθείτε να πάμε στον Αρχάγγελο. Να, τι πάνε την παλαιά. Σαν παντού, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Τρίγωνα καλάντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η πρωτοχρονιά. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παινιά που δεν έφαγα. Αν έρθε μάτω που χρωστεί κι από εσύ να πιωρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιάδες περνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια είναι. Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιάδες περνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου που μ' αγαπάμε πάθος. Σε πάρε του το χώρο και το τσεκίνες και το λάθος. Καλαρά τα κερδιά.